Με φόντο παγκόσμιους πετρελαϊκούς κολοσσούς, ένα ακόμα βήμα έγινε σήμερα για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στα δύο θαλάσσια οικόπεδα, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς και στο υπεράκτιο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο, με τη μονογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογόνων Ανθράκων Ιωάννη Μπασιά και εκπροσώπους των εταιριών που έχουν επιλεχθεί. Αποτελέσει ένα ισχυρό πεδίο και γεωπολιτικά πολύ σημαντικό, καθώς θα αποτελέσει πηγή προμήθειας υδρογόνων ανθράκων για την Ευρώπη στις επόμενες δεκαετίες. Το κοινοπρακτικό σχήμα για την Κρήτη περιλαμβάνει τις εταιρείες Total 40% ως διαχειριστή, την Exxon Mobil επίσης 40% και τα ελληνικά πετρέλαια 20%. Ενώ για τον Block 10 μοναδικός επιλεγής ετών είναι τα ελληνικά πετρέλαια. Τα στάδια έρευνας γίνονται με πολύ διάφανο τρόπο. Υπάρχουν επιτροπές παρακολούθησης που συμμετέχουν και οι τοπικές κοινωνίες για όλα τα στάδια έρευνας και αξιοποίησης. Οι συμφωνίες αυτές μαζί με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα προωθηθούν στο ελεκτικό συνέδριο για τον παρασυμβατικό έλεγχο. Θα ακολουθήσει η οριστική υπογραφή των συμβάσεων, οι οποίες αμέσως μετά θα κατατεθούν για κύρωση στη Βουλή. Την ίδια διαδρομή θα ακολουθήσει και η σύμβαση παραχώρησης για το θαλάσσιο μπλοκ 10, καθώς οριστικοποιήθηκε η σύμβαση παραχώρησης έπειτα από τις διαπραγματεύσεις των ελληνικών πετρελαίων και του Υπουργείου Ενέργειας. Όπως ξέρετε, οι διαγωνισμοί που είχαν γίνει το 2014 είχαν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για ένα μέρος των οικοπαίδων. Τα περισσότερα έμειναν αδιάθετα. Αυτά τα οικόπεδα επανεπεξεργάζονται τώρα προκειμένου να γίνουν διαφορετικού τύπου προκηρύξεις. Μέσα από τη σημερινή διαδικασία, η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει αρκετά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που υπάρχουν σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές ανάμεσά τους και την Κρήτη. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σταθάκης, η εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που θα απογειώσει στην κυριολεξία την ελληνική οικονομία, ενώ θα ανοίξει νέες ευκαιρίες και για εταιρείες που θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα.